Κυρίε και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, να εκφράσουμε κι εμεί από αυτό το βήμα τα συλληπιτήριά μα στην οικογένεια και στους οικείους του Γιάννη Μπουτάρη, που άφησε το αποτύπωμά του στην τοπική διοίκηση <laughs> και όχι μόνο. Και αν μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο, επειδή έγινε αναφορά εφόλι στη σειλή σε πολλά ζητήματα για την ανάληψη του χαρτοφυλακίου των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον κύριο Τζιτζικώστα, το βασικότερο για μα και νομίζουμε ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η συζήτηση και η προσοχή, είναι ότι η πορεία, οι επιλογές, οι δράσεις του κάθε επιτρόπου ε, κινούνται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δυστυχώ, αυτό το πλαίσιο στον τομέα, της μεταφορών, στον τομέα των μεταφορών, το ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι που καθόρισε μια σειρά παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν μέχρι και στο έγκλημα των τεμπών, αλλά και σε μια σειρά καθυστερήσεις, αλλά και άλλα ατυχήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Ε, και ο δικός μας ο προϋπολογισμός της περιφέρειας, όπως άλλωστε και ο κρατικός, υλοποιούνται, υποτάσσονται στις ανάγκες στήριξης μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων. Γι' αυτό προβλέπουν ανεπαρκείς πόρους για την υλοποίηση απαραίτητων έργων για την κάλυψη των αναγκών και της περιοχής μας. Τα έσοδα τα οποία προβλέπονται προέρχονται και αυτά από την κλεμμένη υπεραξία των εργαζόμενων, αλλά και από την από του υπέρογκου φόρου που πληρώνει η λαϊκή πλειοψηφία, τροφοδοτώντα συνολικά και τα κρατικά και τα ευρωπαϊκά ταμεία. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν, ω γνωστόν, έτσι, και δεν είναι και δικά μου λόγια. Επιπρόσθετα, η όποια αύξηση, παραδείγματο χάρη από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεν μεταφράζεται αυτόματα σε συγκεκριμένο έργο το οποίο θα παραχθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς ως γνωστόν καθυστερεί η υλοποίηση αρκετών, αλλά και οι απαραίτητες εκταμιεύσεις είναι γνωστές, οι γκρίνιες των περιφερειαρχών προς τα αρμόδια υπουργεία τα προηγούμενα χρόνια. Άλλωστε, η περιφερειακή διοίκηση αποτελεί τμήμα του ενιαίου αντιλαϊκού κρατικού μηχανισμού, δεν βρίσκεται απέναντι σε θέση διεκδίκησης, αλλά μαζί και δίπλα στις διαδοχικές αντιλαϊκές κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων και υλοποιεί κοινού στόχους και περτοριότητες με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίω, η περιφέρειά μα έχει πλήθο κρίσιμων αρμοδιοτήτων. Δεν θα τι αναφέρω αναλυτικά. Ε, υπάρχει βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι, εργαζόμενοι, πολίτες που δεν γνωρίζουν ακριβώς τι κάνει η περιφέρειά μας. Ε, δεν αντιλαμβάνονται εφόλης της ύλη, δηλαδή την κρισιμότητα αυτών των υπηρεσιών στους, στους τομείς, ιδιαίτερα στους ελεκτικούς τομείς, για να μην πω αναλυτικά. Σε, όλα, σε όλους όμως αυτούς τους τομείς, η χρηματοδότηση και η υποστελέχωση είναι ανεπαρκή. Σπάει κόκαλα. Από την άλλη, συγκεντρώνονται σημαντικοί πόροι από τη φορολογία για τη μετατροπή και τη μεταφε... περιφερειάς περιφέρειά μα σε ενεργειακό, μεταφορικό, τεχνολογικό, τουριστικό κόμβο, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι στόχοι για την αύξηση τη κερδοφορία των λίγων. Αυτό ο πακτολό χρημάτων που περιγράφηκε και εισηγητικά από το Ταμείο Ανάκαμψη, από το Κεντρικό και το Περιφερειακό ΕΣΠΑ, από τον Κρατικό και τον προ... Περιφερειακό Προπολογισμό, είναι η άλλη όψη της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης κρίσιμων υπηρεσιών και στην περιφερειά μας και γενικότερα, όπως είναι αυτός ο κρίσιμος τομέας της υγείας και γενικότερα η καθυστέρηση άλλων κρίσιμων έργων. Όσα υλοποιούνται τώρα, γιατί υλοποιούνται, εμείς ε, δεν λέμε ότι δεν γίνεται τίποτα, κάνουμε μία συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη κριτική, είναι ελάχιστα μπροστά στις ανάγκες και εκτός από αυτό, τα χρυσοπληρώνουμε και προς τους αναδόχους, αλλά και σε όσους λειτουργούν ως προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών, σε διάφορους που αναλαμβάνουν τη συντήρηση και λειτουργία έργων και υπηρεσιών. Όλα τα παραπάνω αποκαλύπτουν αυτά τα παχιά λόγια που ακούμε διαχρονικά από διάφορους συνδυασμού και παρατάξεις, περί γενικά, περί ευρωπαϊκών κονδυλίων που απευθύνονται συνολικά στον ελληνικό λαό, σε κάθε περίπτωση το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ναι ή όχι στην ανάπτυξη. Το πραγματικό ερώτημα είναι ανάπτυξη για ποιον, αν αυτή θα είναι για τους επιχειρηματικούς ομίλους ή θα είναι για το λαό. Να υπενθυμίσω, γιατί ακούστηκαν και ποσοστά περί ΑΕΠ κατά κεφαλήν και τα λοιπά. Εντάξει, μεγαλύτερε επιχειρήσει τη χώρα εδρεύουν στην Αθήνα. Και, στο... και, το Παρίσι λογικά δεν έχει το ίδιο κατακεφαλή να ΑΕΠ με τη Μασαλία. Το Λονδίνο δεν έχει το ίδιο κατακεφαλή να με την ΑΠΟ με το Μάντσεστερ, προφανέστατα. Όμω, όμως, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο που αποτυπώνει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στου εργαζόμενου και τι μεγάλε αντιθέσει είναι η τεράστια κερδοφορία που καταγράφουν το 2022, το 2023 και το πρώτο εξάμεινο του 2024. Όλοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι επιχειρήσει ενταγμένε στο χρηματιστήριο Αθηνών, κερδοφορία που σπάει κόκαλα την ίδια στιγμή που το πραγματικό εισόδημα μειώνεται για τον μέσο εργαζόμενο και η φτώχεια, η ενεργειακή και όχι μόνο, σπάει ε, κόκαλα. Ε, εκτός από αυτό, είπαμε και πριν για διάφορα έργα τα οποία από αυτά τέλο πάντων που υλοποιούνται, τα στοιχειώδη θα μπορούσαν να υλοποιούνται από την περιφέρειά μας πιο γρήγορα και πιο φθηνά. Ήθελα να κάνω μια αναφορά και στο περιβόητο έργο της μεταφοράς μαθητών, στο οποίο διατίθεται ένα σημαντικό ποσό ετησίως από τον προπολογισμό. 31 εκατομμύρια προβλέπονται, για το 2025, ζεστό χρήμα στους ιδιώτες και κάπως έτσι η μεταφορά θα συνεχίσει να αποτελεί ένα ακρίβο πληρωμένο εμπόρευμα και να μην ανταποκρίνεται στις μεγάλες πραγματικές ανάγκες και τελικά το μεταφορικό έργο να εξαρτάται από το αν ο κάθε ανάδοχος πετυχαίνει στην κάθε φάση το απαραίτητο κέρδος. Τελικά η περιβόητη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση επί της ουσίας δεν είναι τίποτα άλλο από την πολυεπίπεδη άμεση και έμεση στήριξη της κερδοφορίας των λίγων και προώθηση μιας αντιλαϊκής πολιτικής. Γι' αυτό άλλωστε και η διοίκηση και με άλλους ε, συνοδοιπόρους γνωμοδότησε θετικά στην αρχική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το flyover, έδωσε δηλαδή το πράσινο φως για την κατασκευή ενό πανάκριβου έργου που θα το χρυσοπληρώσουμε με ΣΔΙΤ, χωρί καν να υπάρχει ένα σχετικά αξιοπρεπέ πόσο δε μάλλον ένα ολοκληρωμένο σύστημα μέσων μαζικής μεταφορά για να μετριαστεί η τα ναι, από την εποχή ναι. τη κυβέρνηση ναι. του Έλληνε. Παρακαλώ, τα μικρόφωνά σα, οι συνάδελφοι που είναι συνδεμένοι διαδικτυακά. Κύριε Αβραμίδη, το μικρόφωνο. Κλείθω, μπορείτε. να το. Κύριε Αβραμόπουλο, συγγνώμη για τη διακοπή. Έλεγα λοιπόν, όσον αφορά την πολυ... πολυεπίπεδη στήριξη επιλογών για την προώθηση τέλος πάντων επενδύσεων, στηρίζεται από την εποχή τη κυβέρνηση του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ που το προώθησε στην πράξη, ανεξάρτητα τι λένε ορισμένοι μετέπειτα, τη μετατροπή του χώρου φιλέτου τη ΔΕΦ αντί για πραγματικό Μητροπολιτικό Πάρκο, σε ένα επιχειρηματικό κέντρο με ένα πράσινο προάβλιο. Και την διαμόρφωση προποθέσεων, έτσι ώστε να υποδεχθεί το παραλιακό μέτωπο επενδύσει σε βάρο των πραγματικών αναγκών του λαού. Όπω και την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και απελευθέρωση τη ενέργεια, και την επέλαση των ομίλων των ΑΠΕ και τη μετατροπή του Βερμίου, τη Περιφερειακή Ενότητα Κιλκής, Σερών, περιοχών τη Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη, σε βιομηχανικέ ζώνε, εγκατάσταση αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων με πολλαπλέ επιπτώσει όσον αφορά τι χρήσει γη, την αγροτοδιατροφική επάρκεια και το περιβάλλον. Και βεβαίω αναπόσπαστο κομμάτι του στόχου για αναβάθμιση τη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, τη λεγόμενη ανάπτυξη και στην περιοχή μας είναι η εμπλοκή και της χώρας και της περιοχής πιο βαθιά σε επικίνδυνους αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς που τη μετατρέπουν όμως σε μαγνήτη μεγάλων κινδύνων και είναι αυτή μια επιλογή την οποία στηρίζουν οι περισσότερες παρατάξεις αποφασιστικά έως και φανατικά. Κυρίε και κύριοι, αποδειγμένα ούτε ισόρροπη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί σε ένα σύστημα στο οποίο κυριαρχεί ο ανταγωνισμό και το, και το κυνήγι του κέρδου, ούτε μπορεί Πολύ περισσότερο να υπάρξει φιλολαϊκή περιφερειακή πολιτική, όταν η γενικότερη πολιτική παραμένει αντιλαϊκή. Αποδεδειγμένα με βάση τα ποσά που εμφανίζονται στο φετινό προπολογισμό, δεν μπορούν να καλυφθούν οι μεγάλε ανάγκε τη περιφέρειά μα σε έργα και υποδομέ, σε υπηρεσίε που να εξυπηρετούν ολοκληρωμένα τι κοινωνικέ ανάγκε. Κεντρικό και τοπικό κράτο, εκάστοτε διοικήσει, ούτε θέλουν ούτε μπορούν να δώσουν απαντήσει προ όφελο του λαού και σε όλε τι σύγχρονε προκλήσει. Και αυτό γιατί στην πραγματικότητα μπαίνει εμπόδιο το κέρδο των λίγων που υπαγορεύει συγκεκριμένα πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα, τι θα ιεραρχηθεί, τι θα κατασκευαστεί, πότε θα τελειώσει και με ποιου όρου. Κάπω έτσι και φτάνουμε όχι, σε όχι, πραγματικά εγκλήματα. 10 τώρα. Ναι, ναι, Φτάνουμε σε πραγματικά εγκλήματα όπω στη Μάνδρα και στη Θεσσαλία και δυστυχώ στη Βαλένθια πριν από λίγε μέρε. κάπω έτσι, ανοίγει διαρκώ η ψαλίδα ανάμεσα στι υπαρκτές δυνατότητε που δίνει η ανάπτυξη τη τεχνολογία και τη επιστήμης και στο τι τελικά απολαμβάνει ω επίπεδο ζωή, ω επίπεδο πρόληψη ο ελληνικό λαό γενικότερα και ο λαό τη περιοχή μα. Από όλες, λοιπόν τι απόψει, ο προπολογισμό που εισηγηθήκατε δεν είναι ρεαλιστικό. Είναι ελληματικό όσον αφορά στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, με απαραίτηση υπηρεσία και έργα είναι ένα προπολογισμό, όπω και στι άλλε περιφέρειε και στου Δήμου το ίδιο, πραγματικά διαχείριση τη μιζέρια. Στον αντίποδα των προβλέψεων λοιπόν αυτού του προπολογισμού, σε σύγκρουση με τι κεντρικέ κατευθύνσει που καθορίζουν την κατεύθυνσή του και τα ιδιαίτερα τέλο πάντων χαρακτηριστικά του, εμεί ω λαϊκή συσπήρωση διεκδικούμε αύξηση τη χρηματοδότηση τη περιφέρειά μα, η οποία μπορεί να προέλθει από αύξηση τη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου, την πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέτων πόρων που αφορούν στην τοπική διοίκηση, τη διακοπή στήριξη νατοικών σχεδιασμών. Διεκδικούμε απαραίτητε προσλήψει μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση συμβασιούχων, στήριξη του προσωπικού τη περιφέρεια σε όλε τι κρίσιμε υπηρεσίε, στο ύψο των αναγκών και όχι όσο, α το πούμε έτσι, επιτρέπουν οι λεγόμενε δημοσιονομικέ αντοχέ. Το ένα φεύγει, ένα έρχεται και τελικά ανακυκλώνεται η υποστελέχωση. Στηρίζουμε τη δημιουργία ενό ενιαίου κρατικού φορέα για δημόσιο δωρεάν και ασφαλέ σύστημα μεταφορά μαθητών στα σχολεία του και προφανώ ένα σύνολο έργων και υποδομών που τώρα δεν θεωρούνται επιλέξιμα σε μεγάλη κλίμακα, καθυστερούν, υποχρηματοδοτούνται. Εκτό από τα αντιπλημμυρικά στα οποία αναφερθήκαμε αναλυτικά, είναι και το μείζον ζήτημα τη αντισυσμική θωράκιση τη περιοχή, τη ενίσχυση και επικαιροποίηση των σχεδίων πολιτική προστασία αλλά και η ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας, αλλά και έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων και ελέγχων, με επίκεντρο και την αντιμετώπιση στα, στην πράξη και όχι στα λόγια της βιομηχανικής ρήπανσης και δυσοσμίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα, μέτρα και ένταση των ελέγχων για να λειτουργούν σωστά ηχητά, η χιτά, οι εγκαταστάσει επεξεργασία λιμάτων, η αποκομιδή απορριμμάτων, με ε, ενίσχυση τη ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, και να μην προχωρήσει καρκινογόνα καύση πάλι στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Βεβαίω, έργα για τη συντήρηση και ανάπτυξη του οδικού δικτύου ευθύνη τη περιφερειά μα, αλλά και τη ριζική βελτίωση, όχι με τα ψέματα, τη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα μέσων μαζική μεταφορά στο πολεοδομικό συγκρότημα, αλλά και μια σειρά έργα για την αξιοποίηση εν ελεύθερων χώρων στο παραλιακό μέτωπο, στη ΔΕΘ, σε πρώην προ όφελο όμω του λαού, χωρί καθυστερήσει και χωρί ανταποδοτική και επιχειρηματική λειτουργία. Κρίσιμο ζήτημα είναι να κατευθυνθούν τώρα επαρκεί πόροι στο ύψο των αναγκών για τη σχολική στέγη. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά βρίσκεται στα αζήτητα του νέου ΕΣΠΑ 21-27 και οι ανακοινώσει που έγιναν για τα 17 σχολεία με ΣΔΙΤ δεν επαρκούν. Πόσο δε μάλλον φορτώνουν και ένα επιπλέον κόστο στον ελληνικό λαό. Αντιτασσόμαστε στη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην περιφέρειά μα, που θα πρέπει να είναι στην ευθύνη του κράτου, και αναφερόμαστε στου τομεί τη υγεία και τη παιδεία, που πρέπει να παρέχονται ενιαία, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν σε όλου. Κλείνω ε, υπογραμμίζοντα ότι είμαστε βεβαίω ενάντια και στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση τη ενέργεια, τη συλλογή και διαχείριση απορριμμάτων, του νερού, των παραλίων. Είναι όλα αυτά τα οποία προχωράνε όλο αυτό το διάστημα και θα κλιμακωθούν. Το επόμενο, αλλά και μεταφορικών υποδομών, όπω είναι η εγνατία Οδό. Με βάση όλα τα παραπάνω, νομίζω ότι γίνεται κατανοητό ότι καταψηφίζουμε βεβαίω τον προπολογισμό που έχετε εισηγηθεί ω διοίκηση, αναγνωρίζοντα φυσικά τη σοβαρή προσπάθεια και επίμονη προσπάθεια των εργαζόμενων τη περιφέρειά μα για τη σύνταξή του. Σα ευχαριστώ.